Arnos Online Education και η μεγάλη στιγμή, παιδιά, είναι εδώ με την τέταρτη γραπτή εργασία της ΔΕΟ 13. Είναι ουσιαστικά, παιδιά, μια εργασία η οποία είναι αφιερωμένη στο κομμάτι της επιχειρησιακής έρευνας. Και να ξεκινήσουμε, παιδιά, με ηρεμία να κάνουμε αυτά που λέει η εκφώνηση. Το πρώτο βήμα, παιδιά, όπως είδαμε και στις προηγούμενες ασκήσεις, είναι να δημιουργήσω δύο αρχεία. Ένα Word και ένα Excel. Λοιπόν, παιδιά, ανοίγουμε πρώτα απ' όλα ένα Word. Να το. Λοιπόν, από το κουμπάκι το αποθηκεύουμε. Το αποθηκεύουμε, παιδιά, με το προτινόμενο όνομα. Άρα πατάμε αρχείο, αποθήκευση ως. Το αποθηκεύουμε στην επιφάνεια εργασίας για να μην το ψάχνουμε. Και θα του δώσουμε, παιδιά, το όνομα που προτείνει εδώ πέρα. Δηλαδή, επώνυμο τελεία όνομα στα λατινικά, έτσι. Το πρώτο γράμμα όμως, παιδιά, με κεφάλαιο. Λοιπόν, επώνυμο τελεία όνομα, με λατινικά όλα, έτσι, παιδιά. Το πρώτο γράμμα κεφαλαίο, τα υπόλοιπα γράμματα μικρά. Εντάξει, επώνυμο όνομα, παύλα g4.doc. Λοιπόν, παύλα g4 με κεφαλαίο, τελεία doc με μικρά ή όποιος θέλει μπορεί να γράψει και doc x. Ωραία. Ωραία! Λοιπόν, παιδιά, ας το κάνουμε έτσι, doc, εντάξει, το αποθηκεύουμε στην επιφάνεια εργασίας. Εδώ, παιδιά, ουσιαστικά θα αποθηκεύουμε, θα πληκτρολογούμε τις λύσεις με τη βοήθεια του MathType, αναλυτικές οδηγίες, παιδιά, για το MathType. Πώς το εγκαθιστούμε και πώς το πληκτρολογούμε είναι στα δύο βίντεο, στην τέταρτη εργασία, στα δύο βιντεάκια, πώς εγκαθιστούμε και χρησιμοποιούμε το MathType, στο κουμπάκι εργασίες. Ωραία. Άρα, παιδιά, το ένα αρχείο το έχουμε φτιάξει. Πρέπει να φτιάξουμε και ένα εξελάκι. Πάλι, παιδιά, το αποθηκεύουμε με τον ίδιο τρόπο που είπαμε. Έτσι, δηλαδή πηγαίνουμε αρχείο, αποθήκευση ως. Και θα του δώσουμε, παιδιά, το προτινόμενο όνομα που λέει, δηλαδή επώνυμο τελεία όνομα, παύλα G4XLS. Λοιπόν, οπότε, παιδιά, γράφουμε το επώνυμο και το όνομα στα λατινικά. Το πρώτο γράμμα όμως με κεφάλαιο, έτσι. Δηλαδή, επώνυμο τελεία όνομα, ολογράφος, έτσι. Το πρώτο γράμμα με κεφαλαίο, τα υπόλοιπα με μικρά. Παύλα GE4, με κεφαλαίο, έτσι, δηλαδή γραπτή εργασία τέταρτη, τελεία XLS, με μικρά. Λοιπόν, XLS, να το ξαναγράψω. Λοιπόν, τελεία XLS ή XLS X. Παιδιά, αν έχετε βάλει X στο doc, θα βάλετε X και στο Excel. Λοιπόν, εδώ ας τα αφήσουμε έτσι. Ωραία. Πολύ ωραία. Άρα, παιδιά, αυτά είναι τα δύο αρχεία μας που σταδιακά θα γεμίσουν με τις λύσεις. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, να πω λίγο κάτι για το Excel, το οποίο θα μας χρειαστεί, παιδιά, σε λιγάκι. Σε λιγάκι, παιδιά, θα μας χρειαστεί γιατί έχει να κάνει με την πρώτη άσκηση και έχει να κάνει εδώ πέρα, παιδιά, το ερώτημα 3 που λέει για τη μέθοδο σύμπλεξ. Λοιπόν, ακούστε λίγο τι θα κάνετε, παιδιά, στο Excelάκι. Για να τα έχουμε, παιδιά, όλα έτοιμα. Θα πατήσετε αυτό εδώ το κυκλάκι ή αντίστοιχα την επιλογή που έχετε στη δικιά σας εκδοση του Excel και θα σας εμφανιστεί, παιδιά, το κουμπάκι επιλογές του Excel. Θα πατήσετε το κουμπάκι επιλογές του Excel. Σε αυτό, παιδιά, που θα βρείτε, θα πατήσετε τα πρόσθετα ή όπως λέτε add-ins, αν έχετε, παιδιά, αγγλική έκδοση πρέπει να λέει add-ons, εντάξει, τα πρόσθετα, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Θα πατήσετε, παιδιά, τα πρόσθετα. Οπότε, πατάμε τα πρόσθετα. Εδώ που λέει πρόσθετα του Excel, επιλέγουμε τη μετάβαση με αριστερό κλικ. Και εδώ, παιδιά, φροντίστε να είναι τσεκαρισμένο το πρόσθετο επίλυση. Δηλαδή, αν είναι λευκό το κουτάκι, τσεκάρετε το, κλακ, το πάτσα. Τα άλλα δεν μας νοιάζουν, παιδιά, δεν μας νοιάζουν. Αλλά το πρόσθετο επίλυση μας νοιάζει γιατί. Το πρόσθετο επίλυση γιατί θα χρειαστεί για το γραμμικό προγραμματισμό. Άρα το τικάρουμε, αν δεν είναι ήδη τικαρισμένο, το τικάρουμε με αριστερό κλικ, πατάμε το OK και συνέχεια πριν αυτό το κουμπάκι, αν με το καλό έχουν πάει όλα κατευχήν, που θα έχουν πάει κατευχήν, αν πατήσουμε τα δεδομένα, θα δούμε εδώ το κουμπάκι επίλυση. Λοιπόν, κάτσα να το αποθηκεύσουμε λιγάκι. Οπότε, παιδιά, έχουμε σχηματίσει τα δύο αρχεία μας τώρα και τώρα πάμε να λύσουμε. Η άσκηση 1, παιδιά, όπως βλέπουμε και στο ερώτημα, αφορά, παιδιά, ένα κλασικό ερώτημα γραμμικού προγραμματισμού. Έτσι, μιλάει για μαθηματικό μοντέλο, λέει και εδώ ξεκάθαρα τη λέξη γραμμικού προγραμματισμού,
Οπότε, παιδιά, η πρώτη κίνηση είναι να έχουμε μελετήσει πρωτίστως από τη διδασκαλία το κεφάλαιο πρώτο, εντάξει, πρωτού πάμε να διαχειριστούμε το συγκεκριμένο θεματάκι. Λοιπόν, η παράδοση, παιδιά, αυτού του θέματος είναι να μας λέει εδώ πέρα πολλά λόγια. Πολλά λόγια, μεγάλη εκφώνηση, γι' αυτό, παιδιά, και θέλει έναν ιδιαίτερο τρόπο στο πώς θα τη διαβάσουμε και θα την αποδομήσουμε. Εντάξει, ωραία. Παιδιά, θέλει τρόπο. Μην ανησυχείτε όμως. Λοιπόν, για να δούμε, παιδιά, τι κάνουμε εδώ πέρα. Εδώ η άσκηση, παιδιά, όπως βλέπετε, μας έχει δώσει πολλά, πολλά λόγια. Οπότε, παιδιά, δεν ξεκινάμε να τα διαβάζουμε εξ αρχής. Δεν ξεκινάμε. Κοντολογής, παιδιά, είναι για μια βιοτεχνία που παράγει γραφεία. Έχει δύο μηχανές, Α και Β, για να κάνει αυτή την παραγωγή και μας έχει δώσει κάποιες πληροφορίες. Λοιπόν, δεν τις διαβάζω όμως εξ αρχής, παιδιά. Θα διαβάσω συγκεκριμένα αυτό που πρέπει τη στιγμή που πρέπει. Ερώτημα 1. Το ερώτημα 1, παιδιά, ουσιαστικά λέει ότι η βιοτεχνία θέλει να προσδιορίσει πόσες ώρες πρέπει να δουλεύει σε εβδομαδιαία βάση η γραμμή Α και η γραμμή Β, ώστε να ελαχιστοποιεί το κόστος λειτουργίας. Να διατυπώσετε ένα μοντέλο γραμμικού προγραμματισμού. Μοντέλο, παιδιά, πρακτικά σημαίνει το εξής. Να πάρουμε τα λόγια και να τα κάνουμε μαθηματικά. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, έχει κάποια βηματάκια για να γίνει. Πρώτο βήμα, όπως έχουμε διδαχθεί, είναι αυτό που λέμε να ορίσουμε τις μεταβλητές απόφασης, τις παραμέτρους απόφασης δηλαδή. Οκ. Αυτές, παιδιά, είναι πάντα δύο. Τις συμβολίζουμε με χ1 και με χ2 και έχουν να κάνουν, παιδιά, με πλήθους. Παιδιά, με ποια δύο πλήθη μας επιλέγει η άσκησή μας? Αυτό, παιδιά, συνήθως το λέει στο ερώτημα που λέει πόσες ώρες πρέπει να λειτουργεί σε εβδομαδιαία βάση η γραμμή Α και πόσες ώρες η γραμμή Β. Άρα, παιδιά, το ερώτημα το λέει ξεκάθαρα. Είναι το πλήθος των ωρών λειτουργίας, το εβδομαδιαίο πλήθος, έτσι, γιατί θέλουμε τις ώρες λειτουργίας σε εβδομαδιαία βάση. Το πλήθος των ωρών λειτουργίας της γραμμής Α και το πλήθος ωρών λειτουργίας της μηχανής Β. Ωραία. Το επόμενο βήμα, παιδιά, είναι αυτό που λέμε να ορίσουμε την αντικειμενική συνάντηση. Η αντικειμενική συνάντηση, παιδιά, επί της ουσίας, είναι ο στόχος αυτών των προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού. Ουσιαστικά είναι ή να μεγιστοποιήσουμε κάτι ή να ελαχιστοποιήσουμε κάτι. Συνήθως, παιδιά, αυτό το τι θέλουμε να κάνουμε το λέει το ίδιο ερώτημα του μοντέλου που λέει εδώ πέρα: θέλω το συνολικό κόστος της βιοτεχνίας να είναι το μικρότερο, ελαχιστοποιηθεί. Άρα, παιδιά, έχουμε πρόβλημα ελαχιστοποίησης. Άρα, βάζουμε μην z. Γενικά, παιδιά, όταν βλέπετε η άσκηση να μιλάει για κάτι το καλό, κέρδη, έσοδα, προμήθειες, αυτά θέλω να τα μεγιστοποιήσω, είναι καλά. Άμα δείτε όμως να λέει τίποτα, έξοδα, ζημιές, χασούρες, επενδυτικό κίνδυνο, αυτά, παιδιά, είναι βλαβερά πραγματάκια και θέλω να τα ελαχιστοποιήσω. Το κόστος, λοιπόν, εδώ τι θέλει να το κάνει? Να το ελαχιστοποιήσει, να είναι το μικρότερο. Άρα το κόστος, παιδιά, πόσο είναι? Παιδιά, ακροβολιστείτε μου πάνω στο κείμενο να δούμε που μιλάει για κόστος, συγκεκριμένα. Για κόστος, παιδιά, βλέπουμε να λέει εδώ πέρα και εδώ πέρα. Παιδιά, βλέπετε ότι τα μάτια μας, λοιπόν, αναζητούν συγκεκριμένη πληροφορία. Δεν είμαι μέσα στον ωκεανό των πληροφοριών να αναζητώ σωσίδιο. Ψάχνω, παιδιά, συγκεκριμένη πληροφορία, οπότε κινούμε με ασφάλεια. Δύο χρηματικές μονάδες κοστίζει η κάθε ώρα που θα λειτουργήσει η μηχανή Α. Άρα, η κάθε ώρα της μηχανής Α κοστίζει 2 ώρες. Άρα, όλες όμως οι ώρες λειτουργίας της Α είναι χ1. Άρα, 2 επί χ1 είναι το κόστος για όλες τις ώρες λειτουργίας της Α. Πλας, συν, έχουμε και για την άλλη μηχανή που το κόστος είναι 4 ανά ώρα. Άρα, 4 επί όλες τις ώρες που είναι χ2. Αυτό, παιδιά, είναι, αυτή είναι η συνάντηση που θα μας δώσει το ελάχιστο κόστος της βιοτεχνίας. Ωραία. Επόμενο βήμα, παιδιά, και καθοριστικό, είναι οι λεγόμενοι περιορισμοί. Οι περιορισμοί, παιδιά, του προβλήματος εκφράζονται με τη βοήθεια ανισοτήτων. Ή μικρότερο ίσο ή μεγαλύτερο ίσο. Και αυτούς, παιδιά, είναι εύκολο να τους αναγνωρίσω, αρκεί να εντοπίσω με το καλό πάνω στο κείμενο λέξεις κλειδιά κατάλληλες. Παράδειγμα. Άμα δεις τη λέξη τουλάχιστο ή άμα δεις τη λέξη ελάχιστο, αυτό, παιδιά, όπως ήδη γνωρίζουμε, μεταφράζεται σε ανισότητα μεγαλύτερο ίσο. Άμα δω το άλλο λέξη όμως, το πολύ,
μέχρι έως το μέγιστο διαθέσιμο. Αυτά, παιδιά, σημαίνουν μικρότερες. Ή παρεμφερείς λέξεις. Μπορεί να λέει να ξεπερνάει, να μην ξεπερνάει, να είναι πιο πάνω, να είναι πιο κάτω. Όλες αυτές οι λέξεις, παιδιά, παραπέμπουν σε ανισώσεις. Πάμε να το διαβάσουμε. Τι λέει, από την αρχή. Μία βιοτεχνία παράγει γραφεία. Έχει έρθει σε συμφωνία με καταστήματα για την πώληση τουλάχιστον 210 γραφείων. Α, λέξη κλειδί, ε. Τουλάχιστον. Λοιπόν, για να το γράψουμε λίγο μπακάλικα. Όλα τα γραφεία, λοιπόν, που θα παράγει η βιοτεχνία, πρέπει να είναι τουλάχιστον, δηλαδή μεγαλύτερο ίσον, το τουλάχιστον, έτσι, 210. Παιδιά, το γράφω πρώτα μπακάλικα για να μπορούμε εύκολα να το μεταμορφώσουμε και σε μαθηματικά. Όλα τα γραφεία. Πού άλλο μιλάει η άσκηση για γραφεία? Για γραφεία, παιδιά, μιλάει εδώ πέρα. Να το. Η γραμμή α παράγει 3 γραφεία ανά ώρα. Στη μία ώρα παράγει 3 γραφεία. Σε όλες τις ώρες που είναι σε πλήθος χ1, αλλά πόσα γραφεία παράγει? Δεν παράγει 3 επί χ1 γραφεία η μηχανή α. Αλλά έχουμε και τα γραφεία που παράγονται από τη μηχανή Β. Η μηχανή Β λέει πόσα παράγει. Παράγει 5 γραφεία ανά ώρα. Τη μία ώρα. Άρα για όλες τις ώρες που είναι χ2 δεν παράγει 5 επί χ2 γραφεία. Βλέπετε λοιπόν, παιδιά, πώς μεταφράζω απλοϊκά και όμορφα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν με τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με την ελάχιστη, γι' αυτό λέει τουλάχιστον, ελάχιστη ποσότητα γραφείων που παράγονται εβδομαδίως. Γράφω και δύο λογάκια δίπλα, έτσι. Ωραία. Πάμε, παιδιά, συνεχίζουμε. Για την παραγωγή διαθέτει δύο γραμμές α και β. Εντάξει, η γραμμή α παράγει 3 γραφεία ανά ώρα. Μπορεί να λειτουργεί το πολύ 40 ώρες την εβδομάδα. Η γραμμή α μπορεί να λειτουργεί, να το γράψω λίγο μπακάλικα, οι ώρες λειτουργίας της γραμμής α μπορεί να είναι το πολύ, μικρότερο ίσως σημαίνει το πολύ, πόσο, 40 ώρες εβδομαδίως. Οι ώρες της α, παιδιά, με τι τις έχουμε συμβολήσει? Με χ1. Με χ1 δεν έχουμε συμβολήσει το πλήθος των ώρων της α. Ε? Αλλά αυτό είναι χ1. Αυτός ο περιορισμός, δηλαδή, τι εκφράζει? Το μέγιστο, το διαθέσιμο, όπως θέλεις πες το, το διαθέσιμο σύνολο ώρων λειτουργίας της μηχανής α. Με δικά σας λόγια, έτσι, παιδιά. Αντίστοιχα λέει για τη μηχανή Β ότι μπορεί να λειτουργεί το πολύ 60 ώρες εβδομαδίως. Έτσι. Άρα, για να το γράψουμε λίγο. Άρα, οι ώρες λειτουργίας της μηχανής Β πρέπει να είναι το πολύ, δηλαδή μικρότερο ίσον, να το γράψουμε, μικρότερο ίσον του 60. Αυτό, παιδιά, έχει να κάνει αντίστοιχα με το διαθέσιμο σύνολο ώρων λειτουργίας της Β. Ωραία, να σβήσουμε το μπακάλικο. Οι ώρες της Β, πώς τις έχουμε συμβολήσει? Με χ2. Άρα λέμε χ2 μικρότερο ίσον του 60. Και ο τελευταίος, παιδιά, περιορισμός είναι ότι και οι δύο γραμμές μαζί σε ώρες λειτουργίας δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 90 ώρες εβδομαδίως. Δηλαδή, παιδιά, οι ώρες που θα λειτουργήσει α συν τις ώρες που θα λειτουργήσει β, λέει συνολικά, έτσι, δεν μπορούν να ξεπερνούν, λέει, δεν μπορούν. Άρα, παιδιά, μην πάμε και βάλουμε μεγαλύτερο ίσον, γιατί άμα βάλουμε μεγαλύτερο ίσον σημαίνει ότι ξεπερνάει. Σου λέει δεν ξεπερνάει. Αφού δεν ξεπερνάει, τι θα είναι? Ή μικρότερο ή ίσον. Μην πας και βάλεις μεγαλύτερο, αφού λέει δεν ξεπερνούν. Εντάξει. Πόσο? Τις 90 ώρες. Αυτό, παιδιά, είναι το διαθέσιμο, το μέγιστο, όπως θέλετε, παιδιά, με το καλό, σύνολο ώρων των δύο μηχανών, α και β μαζί. Λοιπόν, να σβήσουμε όμως, παιδιά, αυτό εδώ το μπακάλικο. Ώρες α και ώρες β. Το πλήθος ώρων της α το είπαμε χ1, το πλήθος ώρων της β το είπαμε χ2, άρα χ1 συν χ2. Να το... Και το τελευταίο βηματάκι, παιδιά, για να ολοκληρωθεί η μετάφραση είναι οι λεγόμενοι περιορισμοί μη αρνητικότητας. Το λέει και η λέξη, παιδιά, μη αρνητικότητας. Αυτό το βήμα, παιδιά, είναι πάντα πασπαρτού
και λέει ότι το χ1 πρέπει να είναι μεγαλύτερο ίσο του μηδενός, αλλά το ίδιο και το χ2. Ναι, παιδιά, το χ1 και το χ2 έχουν να κάνουν με πλήθος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πλην 3 ώρες ή πλην 2 ώρες, δεν γίνεται. Εντάξει, μηδέν μπορεί να είναι. Μπορεί να μην έχει λειτουργήσει καθόλου η μηχανή. Αλλά δεν μπορεί να είναι αρνητικό. Γι' αυτό λέμε από 0 και πάνω. Λοιπόν, αυτά τα τέσσερα βηματάκια, παιδιά, είναι η μετάφραση, είναι το μαθηματικό μοντέλο που ήθελε στο ερώτημα 1. Να έχετε υγεία, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά.